ότι στη συγκεκριμένη λοιπόν αυτή προσβλητική για τη χώρα μας εκδήλωση του Ράμα βρέθηκε απ' έξω και έχετε και τη φωτογραφία να τη δείξετε αν μπορείτε. Ναι, ναι, σε πολύ λίγο θα τη δούμε. Η αδερφή του ήρωα Έλληνα της Βορείου Ηπείρου Κωνσταντίνου Κατσίφα. Και βλέπετε εδώ, είναι και βλέπετε με τη γαλανόλευκη, πήγε να διαμαρτυρηθεί, να φωνάξει γιατί τον αδερφό της τον δολοφόνησαν. Τον αδερφό της τον δολοφόνησαν. Το παρακράτος Αλβανίας. Επειδή ήταν Έλληνας, επειδή φώναζε για την Ελλάδα, επειδή σήκωνε ψηλά την ελληνική σημαία, τον δολοφόνησαν. Αυτός είναι ο ήρωας της Βορείου Ηπείρου. Είναι ο Κωνσταντίνος Κατσίφας. Και δεν είναι ο Μπέλερης που σώνει και καλά επειδή είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Μας παρουσιάζουν ότι είναι αυτός ο ήρωας. Ποιος ήρωας είναι? Ο ήρωας που είναι με το σύστημα? Αυτό είναι ήρωας. Είμαι ο άνθρωπος, ο νέος άνθρωπος που έδωσε το αίμα του. Τον εκτέλεσαν, τον δολοφόνησαν, τον σκότωσαν για την Ελλάδα. Αυτά θα πρέπει να τα μάθει ο ελληνικός λαός. Και θα πω το εξής, είναι τιμή για τον λαϊκό ορθόδοξο σταγιαρμό ότι η αδερφή του Κωνσταντίνου Κατσίφα, του ήρωα Κατσίφα, η Ερμιόνη Κατσίφα είναι υποψήφια ευρωβουλευτή. Και θέλω να δούμε σε λίγο, αν μπορούμε, σε λίγο να δούμε και πλάνα τι γινόταν στην Κηδεία τότε του ήρωα. Δηλαδή είναι συγκλονιστικά τα όσα συμβαίνουν και πραγματικά είναι λυπηρό να βλέπουμε την Ελλάδα, να βλέπουμε το ελληνικό κράτος όλα αυτά τα χρόνια από τότε που δολοφονήθηκε ο Κωνσταντίνος Κατσίφας, η Ελλάδα να διαφορεί, η Ελλάδα να έχει γυρίσει την πλάτη σε αυτό τον ήρωα τον οποίο δολοφόνησε το αλβανικό παρακράτος. Τα κόκαλά του τρίζουνε του ήρωα Κατσίφα που είδε το Ράμα εκεί, χωρίς εδώ, να προκαλεί και να απειλεί. Γιατί κύριε, το τελευταίο ποίημα δήθεν ότι είναι ποιητής, ότι είναι έτσι, ο Αλβανός πρωθυπουργός έχει κουλτούρα άλλη. Το τελευταίο ποίημα εγώ σαν απειλή το άκουσα. Σαν απειλή το εξέλαβα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές. Γιατί είμαστε πολύ μεγαλύτερο κράτος και από Αλβανία και από Σκόπια. Να μην κουνιούνται διπλωματία και πολιτισμός, αλλά να σέβεται ο καθένας τον άλλον. Όχι προκλήσεις. Τις προκλήσεις τα απαντάμε. Μάλιστα. Και δεν είναι... Συγκλονιστικό, να ξαναλέμε, να έρχεται ένα δράμα στην Ελλάδα. Να μας κουνάει το χέρι μέσα στη χώρα μας. Φανταστείτε για να καταλάβετε ότι άνθρωποι που πήγαν τον παρακολουθήσουν, σηκώθηκαν και έφυγαν. Δεν έκαναν. Φανταστείτε, συμπατριώτες του σηκώθηκαν και έφυγαν. Το στάδιο άρχισε να αδειάζει προτού καλά-καλά τελειώσει, να ολοκληρώσει αυτή τη φιέστα του. Και ξαναλέω, η ελληνική κυβέρνηση και η τότε και η σημερινή και η ελληνική πολιτεία τι κάνει. Τι έχει κάνει για την ψυχή αυτού του ήρωα, τον οποίο εκτέλεσαν εμψυχρό το παρακράτος της Αλβανίας. Ερωτώ. Ούτε γιατί τον εθνικό ύμνο δεν παίξατε τον Αλλά. Αγώνα για την Ελλάδα. Για τη Μακεδονία. Ούτε οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου να ζουν ελεύθεροι και όπως πρέπει. Κύριε Καραγιάννη. Κάτι έλεγε ο Ανδρέας και δεν τον άκουγα. Ναι, ναι, κάτι έλεγε ο κ. Καραγιάννη. Ούτε τον εθνικό μας ύμνο δεν παίξανε στο γαλάτσι χτες. Από εκεί να δείτε δηλαδή τελικά το τι θέλει να περάσει και την κουλτούρα του διχασμού της κυβέρνησης της Αλβανίας, όχι του λαού. Ο λαός δεν μας θέλει σε τίποτα της Αλβανίας. Η κυβέρνηση είναι αυτή που ευθύνεται για τον ήρωα Κατσίφα που θα τον θυμόμαστε πάντα και έχει χαραχτεί τις ψυχές των Ελλήνων όλων. Και στην Ελλάδα και στην Ομογένεια. Γιατί και πρέπει να θυμίσουμε στον κόσμο, Ανδρέα Καραγιάννη, δεν ξέρω η κυρία Λούρου, εάν έχετε την κηδεία... Το έχουμε το πείτε, το έχουμε να πάμε να το δούμε. Όταν όλοι οι Έλληνες με τις γαλανόλευκες φωνάζαμε τον εθνικό ύμνο δυνατά εις μνήμη αυτού του ήρωα. Δείτε ποιοι είναι οι ήρωες. Πάμε να δούμε το βίντεο, ναι. Αυτοί που έδωσαν το αίμα τους για την Ελλάδα. Αυτούς που εκτέλεσαν για την Ελλάδα. Κατσίφα, ζεις! Εσύ μας αφηγείς!
Κατσίφα! Φωνάμε! Ποτέ δεν σε ξεχνάμε! Καλά! Σήμερα η πύρα θα φέρεις ξανά τη λευτεριά! Σήμερα η πύρα θα φέρεις ξανά τη λευτεριά! Αυτά ήταν όσα δεν διαμαρτύρηθηκαν τότε στην κυρία Τσίπρα. Να θυμάται ο κόσμος, πρέπει, κυρία Λούρου, να μην ξεχνάμε. Να μην ξεχνάμε, κυρία Λούρου. Αυτά πρέπει ο κόσμος να βλέπει. Γιατί αυτός ήταν ο πραγματικός ήρωας, ο Έλληνας ήρωας της Βορείου Ηπείρου. Είδατε που τον πήγε η μάνα του. Τέσσερις τον κουβαλάγανε. Για την Ελλάδα. Για την πατρίδα. Για την Ορθοδοξία. Βλέπετε. Βλέπετε. Βλέπετε ποια ήταν η κατάληξη και ποιο ήταν το ευχαριστώ της Ελλάδας με ευθύνες όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών. Αυτός εδώ είναι ο ήρωας που έδωσε τη ζωή του για την Ελλάδα, για τα δικαιώματα των Ελλήνων, για όλα αυτά τα οποία έχουν κάνει εις βάρος των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου το παρακράτος Αλβανίας. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια και βλέπουμε τον κόσμο τότε που είχε πάει και στο τελευταίο αντίο. Είχε πάει στο τελευταίο αντίο, αυτού του ήρωα. Και πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον τις επόμενες ημέρες να φιλοξενήσετε στην εκπομπή σας, από ό,τι ξέρω θα γίνει, την αδερφή του ήρωα Κωνσταντίνου Κατσίφα Ερμιώνη, για να σας πει όλη την αλήθεια για αυτό το έγκλημα που ξεκίνησε να κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και μετέπειτα του Κυριάκου Μητσοτάκη, εφόσον έχουν θάψει εντελώς όλη αυτή την υπόθεση. Τη θάψανε, δεν προχωράει τίποτα. Ζητάνε δικαίωση, οικογένειες, συγγενείς, οι άνθρωποι του, όλοι εμείς οι Έλληνες, δικαίωση για την ψυχή του.